Χαίρετε, Headstone πάλι εδώ για ακόμα ένα valuable βίντεο και σήμερα ένα ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ask Headstone, στην οποία μου κάνετε εσείς ερωτήσεις με το hashtag Ask Headstone από κάτω στα comments και απαντάω εγώ σε αυτά. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια απορία που είναι πάρα πολύ καλή απορία, γιατί την έχουν πάρα πολύ όταν ξεκινάνε να μαθαίνουν το χώρο του φλερτ, της αυτοβελτίωσης, να λένε μπορώ να πάω έξω να μιλήσω σε κόσμο, σε γυναίκες και να κερδίσω πραγματικά αυτά που πάντα ήθελα και τώρα μπορώ όντως, τι λες? Και το καταλαβαίνω. Είναι η ερώτηση που λέει: Γεια σου Γιώργο, πώς μπορώ. Όπα, βρίσκω το Viber. Γεια σου Γιώργο, πώς μπορώ να μην είμαι ντροπαλός όταν φλερτάρεις για πρώτη φορά ή και γενικά. Το καταλαβαίνω. Οπότε, άκου εδώ τι συμβαίνει με αυτό. Ο λόγος αρχικά που είσαι ντροπαλός είναι ο εξής. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα που λέμε πάρα πολύ. Αν είχες μία επιταγή των 1 εκατομμυρίων ευρώ, έβγαινες έξω και λες σήμερα θα πάω να δώσω αυτό το 1 εκατομμύριο σε μια γυναίκα. Πας την πρώτη, της δίνεις το 1 εκατομμύριο και σου λέει δεν θέλω, φύγε από εδώ μαλάκα, ξέρω εγώ πώς είσαι έτσι κτλ. Τι είναι αυτή η επιταγή? Εσύ δεν θα ήσουν σε φάση να προσπαθούσες να της δείξεις ότι όχι, αυτό είναι καλό, είναι 1 εκατομμύριο, είναι, πρέπει να το πάρεις κτλ. Ούτε καν θα ήσουν σε φάση. Είναι 1 εκατομμύριο. Δεν το θες. Καλά, οκ. Το θέλεις μήπως εσύ? Και θα πήγαινε στην επόμενη. Καταλαβαίνεις τι κάνω εδώ, καταλαβαίνεις λίγο το correlation που κάνω εδώ. Δηλαδή ότι εσύ είσαι το 1 εκατομμύριο και αν δεν νιώθεις ότι εσύ είσαι το 1 εκατομμύριο και δεν αξίζεις εσύ να σε έχει μια κοπέλα, να σε δεχτεί μια κοπέλα, τότε αυτό είναι το οποίο πρέπει να δουλέψεις. Οπότε, για να τα κάνω όλα μια σούμα αυτά που σου είπα, ο λόγος ο οποίος νιώθεις ντροπαλός είναι ότι δεν νιώθεις ότι αξίζεις να έρθει μαζί σου ή να σε γουστάρει μια τέτοια κοπέλα. Είναι πρόβλημα αυτοβελτίωσης, είναι πρόβλημα το οποίο πρέπει να δουλέψεις με τον εαυτό σου, με την αυτοπεποίθησή σου και γενικά να βελτιωθείς σε αυτό. Πρώτα αυτά. Δεύτερον, και είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ λέω πολύ και είναι πολύ, πάει πολύ αντίθετα με τις mainstream συμβουλές που θα βρεις στο ίντερνετ για το φλερτ κτλ. Το οποίο είναι, okay, είσαι ντροπαλός, αυτό είσαι εσύ. Αποδέξου το. Αντί να προσπαθείς να βρεις ένα βίντεο σαν αυτό που να λέει πώς να μην είσαι ντροπαλός, που αυτό θα σε κάνει να μισείς τον πραγματικό σου εαυτό, άρα να μην νιώθεις ότι εγώ είμαι το 1 εκατομμύριο ευρώ που λέγαμε πριν, γιατί απλά δεν αποδέχεσαι το πόσο ντροπαλός είσαι και να προσεγγίζεις κοπέλες με αυτό ακριβώς που νιώθεις. Wow, τι μου λες, δηλαδή ότι μπορώ να είμαι αυθεντικός σε μια κοπέλα και αυτό που νιώθω ότι είναι ok και ότι μια κοπέλα μπορεί να με γουστάρει? Ναι, μια κοπέλα μπορεί να σε γουστάρει για αυτό που είσαι και αυτό λέμε σε αυτό το κανάλι, όχι για αυτό που τη δείχνει. Ναι, μπορεί να μην δείξει ότι είσαι ντροπαλός, να σου πω εγώ ένα tip, ξέρω εγώ, κάνε αυτό και ξέρω εγώ, δεν θα είσαι ντροπαλός. Π.χ. άκουγα παλιά, ξέρω, άμα κάτσεις και φωνάζεις μόνος σου, ξέρω εγώ, σε ένα μέρος, ξέρω εγώ, μόνος σου θα σου φύγει όλη η ντροπή κτλ. Αλλά still, για πόσο καιρό θα σου φύγει η ντροπή? Άντε μίλησες μαζί της για 10 λεπτά, 15, ξέρω εγώ, βγήκατε ένα ραντεβού κτλ. Πόσο καιρό θα μπορέσει να κρατήσεις τον πραγματικό σου εαυτό, το γεγονός ότι είσαι ντροπαλός σαν άνθρωπος, μακριά από το να το δείξεις? Κάποια στιγμή θα το δει. Και κάποια στιγμή τι θα γυρίσει και θα πει η κοπέλα? Δεν είσαι αυτός που γνώρισα. Γιατί άλλον γνώρισε, με άλλον είναι τώρα μαζί. Άρα τι αξίζει περισσότερο? Το ξέρω ότι αυτό που λέω πάει πολύ αντίθετα με αυτά τα οποία μαθαίνεις. Όλοι σου λένε ότι κάνε αυτό για να μην είσαι ντροπαλός, κάνε εκείνο για να μην είσαι ντροπαλός. Αλλά αυτό το μόνο που κάνει είναι να σου δίνει τροφή για την αυτοαπέχθεια, να απεχθάνεις το πραγματικό σου αυτό. Όχι. Σταμάτα το τώρα. Σταμάτα αυτές τις ψεύτικες συμβουλές που σου λένε να φύγεις από τον εαυτό σου. Όχι. Είσαι αυτός που είσαι, ντρέπεσαι, πήγαινε, επικοινώνησέ το. Το να πω εγώ σαν dating coach κιόλας, να βγω έξω και να πάω να πω σε μια κοπέλα, ξέρεις τι, ντρεπόμουν να έρθω να σου μιλήσω πιο πριν, αλλά ήρθα και το έκανα, δεν ξέρω, ακόμα νιώθω λίγο ντροπή, πιάσεις και την καρδιά μου εδώ να δεις πώς είναι. Δουλεύει απίστευτα. Όταν όμως το νιώθω, όταν όντως νιώθω ότι ντρέπομαι να πάω να μιλήσω σε αυτή την κοπέλα. Άνθρωπος είμαι και εγώ κάποιες φορές ντρέπομαι να πάω να μιλήσω σε μια κοπέλα. Μην νομίζω ότι είμαι ο Θεός, δεν μπορώ να δεν χάνω ποτέ, είμαι ο καλύτερος. Όχι, προφανώς. Αλλά το δείχνω. Και αυτές οι κοπέλες οι οποίες έχουν έρθει μαζί μου είναι αυτές οι οποίες είναι ok με αυτό που τους έδειξα το πραγματικό μου αυτό. Χωρίς να βάζω μια μάσκα, να λέω κάτσε να βάλω μια μάσκα για να. Έστω να γαμίσω, όχι. Δείξε το πραγματικό σου αυτό, έστω και να ντρέπεσαι, πήγαινε και πες. Γεια σου, ντρεπόμουν πάρα πολύ να έρθω να σου μιλήσω. Βασικά αυτή τη στιγμή τα πόδια μου τρέμουνε, αλλά το έκανα. Γιατί και βιολογικά αυτό θα της δείξει ότι είσαι ένας άντρας ο οποίος ό,τι πρόβλημα και να σου έρχεται, είσαι ok με αυτό και βρίσκεις λύσεις. Οπότε και σε μια σχέση να μπείτε και
βιολογικά το εννοώ, τύπου ότι παλιά στα primal, ρε παιδί μου, όταν ήμασταν ούγκα ούγκα κτλ. Ότι μια γυναίκα έβλεπε ότι αυτό είναι ένα άντρα ο οποίο μπορεί να με προστατεύσει. Δεν είναι ότι μα έρχεται κάτι και είναι κάτι να το αποφύγω. Όχι, είναι εκεί γι' αυτό. Αυτό τη δείχνει και στο ένστικτό τη, ότι δες έναν άντρα ο οποίο του ήρθε ντροπή, αλλά είναι εδώ και το καταπολεμάει μόνος του. Δεν έχει πρόβλημα με αυτό. Οπότε θα είναι χίλιες φορές καλύτερο από το να πας εκεί και να είσαι, να πεις μια ατάκα τύπου ξέρω εγώ, γεια σου, μου φάνηκες πολύ cute και ήρθα να σου μιλήσω. Ενώ δεν το νιώθεις καν. Το θέμα σου δηλαδή δεν είναι ότι είναι πολύ cute και ήρθα να της μιλήσεις. Το θέμα σου ήταν ότι ναι μεν σου άρεσε, αλλά είσαι πολύ ντροπαλός για να πας να της μιλήσεις. Ντρεπόσου να είσαι αυθεντικός. Αυτό. Επίσης, είχα κάνει ένα πάρα πολύ καλό βίντεο για το άγχος, δηλαδή για το άγχος προσέγγισης. Αν έχεις άγχος προσέγγισης, πάνω κάτω θα σου πω τα ίδια, αλλά τα έχω κάνει λίγο πιο, πιο ανοιχτά. Τα έχω μιλήσει λίγο πιο ανοιχτά. Εκεί μπορείς να το τσεκάρεις κάπου εδώ, μπορεί να πεταχτεί κάπου τώρα. Που σε αυτό το βίντεο εξηγώ το πώς να καταβολήσεις το άγχος προσέγγισης. Μπορείς να το κοιτάξεις, είναι λίγο πιο μεγάλο βίντεο. Το είχα κάνει τότε που ήμουν στην Βουδαπέστη, έξω στον δρόμο. Εδώ μεταξύ, για να σου δείξω ότι, OK, έχεις άγχος, αλλά και εγώ έχω άγχος για πολλά πράγματα και αυτό είναι OK. Αυτά! Μη φοβάσαι να είσαι πραγματικός, μη φοβάσαι να δείξεις τον πραγματικό σου αυτό στην κάθε κοπέλα που είσαι απέναντι, γιατί άμα είναι να σου αγαπήσει για κάτι, ας είναι για τον εαυτό σου τον πραγματικό. Okay. Και μη δίνεις τροφή στην αυτοαπέχθεια και στο να μισείς τον εαυτό σου. Όχι. Αγάπα τον εαυτό σου έτσι ακριβώς όπως είσαι. Και γίνεσαι καλύτερος με το φλερτ, γίνεσαι καλύτερος με τον εαυτό σου κτλ. Επειδή θέλεις, όχι επειδή το χρειάζεσαι να αλλάξεις. Θέλεις να δεις τον εαυτό σου να γίνει καλύτερος. Τώρα, αν σου άρεσαν αυτά τα οποία άκουσες και θες να ακούσεις περισσότερα και θες να δεις πώς μπορούμε να τα βάλουμε αυτά στη δικιά σου ζωή, λες ναι, ρε, εσύ χέρι τον καλά αυτά που λες, αλλά εγώ δεν ξέρω πώς να συνεχίσω με αυτό. Τότε, κάτω στην περιγραφή έχω ένα link το οποίο μπορείς να το πατήσεις, να βάλεις μια ώρα την οποία σε βολεύει και θα σε πάρω είτε εγώ είτε κάποιος από την ομάδα μου τηλέφωνο για να συζητήσουμε για την κατάστασή σου και το πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε να σου βγάλουμε ένα πλάνο για το πώς μπορείς να εξελιχθείς και σαν άνθρωπος αλλά και στο φλερτ. Είναι τελείως δωρεάν αυτή η κλίση, την κάνω μόνο και μόνο για το πόσο καλά έχει πάει το κανάλι μου τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο. Πραγματικά και θέλω να δώσω πίσω. Θέλω να δίνω πίσω πάντα στο κοινό μου. Οπότε δεν έχεις τίποτα να χάσεις, είναι δωρεάν η κλίση. Πραγματικά απλά θα σε πάρω τηλέφωνο και θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο σαν άντρας προς άντρα, σαν οτιδήποτε. Και θα μπορείς να κάνεις και ό,τι ερώτηση θέλεις εκεί. Οπότε πάντα το link από κάτω, κλείσει την ώρα και θα σε πάρω ένα τηλέφωνο. Και αν δεν θέλεις ή οτιδήποτε, τότε μπορείς να κάνεις την ερώτησή σου από κάτω για το επόμενο επεισόδιο Ask Headstone με το hashtag Ask Headstone. Επίσης μπορείς να με κάνεις και ένα follow στο Instagram και εκεί απαντάω σε όλα τα μηνύματα, ό,τι ερώτηση έχεις μπορείς να μου στείλεις και εκεί. Αλλά πρώτα απ' όλα τηλέφωνο. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδες. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι καλά. Bye!